Πολύ έντονα, όταν άρχισα να διαβάζω τη δικογραφία αυτά τα οποία είχατε πει, ειδικά για την περίοδο ανάμεσα στο Γενάρη και το Σεπτέμβριο του 2014. Ξέρω ότι είχατε παραιτηθεί 17 του μηνός, αλλά προφανώς έχετε παρακολουθήσει στενά και έχετε άποψη. Όσοι μπορούσε να έχει ένα κρυφό σχόλιο. Ναι, καταλαβαίνω ότι ήταν κρυφά όλα και... Επανειλημμένο ζητούσα. Μάλιστα. Δώστε μου, κύριοι, την παρέτηση του Χαραμή πρώτα, εκείνη τη εποχή, γιατί τον έχουμε και τώρα, για να δω γιατί παρετήθηκε. Μάλιστα. Δεν σας το δίνουμε. Μάλιστα. Δεν έχετε νομοσυμφέρον. Δεν έχετε νομοσυμφέρον. Τα έχω δει αυτά τα οποία έχετε προσκομίσει. Είναι δική μου διακυβέρνηση. Η αίσθηση που μου δημιουργήθηκε που λέτε εμένα όταν τα διάβασα και τώρα που σας άκουσα όλες αυτές τις μέρες που σας είχαμε εδώ πέρα. Διαβλέπω έτσι μία μεθόδευση οπωσδήποτε, αλλά πιο πολύ είσαι προς τη στρατηγική της αράχνης που λέμε πλησιάζει. Δηλαδή, όλα έχουν μία σειρά και μία συνέπεια. Από την ημέρα που σας επέβαλε... Το είπατε προσφυώς. Μη συνεχίζετε. Ναι, αλλά θέλω όμως να καταλήξω σε ορισμένα ερωτήματα. Από την ημέρα που σας επέβαλε ο κ. Γεωργιάδης την παρέτηση, μέχρι την ημέρα... Όχι, από πιο πριν. Εγώ, ας πούμε, αυτή την περίοδο σας το επικεντρώνω. Το συμφωνώ, αλλά θα φτάσουμε και εκεί, ίσως αργότερα. Έχετε δίκιο. Εγώ πιστεύω ότι και οι κινήσεις του Βιεννόπουλου και του κ. Λοβέρντο εκεί εντάσσονται. Αλλά έτσι, ειδικά θέλω να κάνω εστίαση, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Είναι πάρα πολλές οι συμπτώσεις, ξέρετε, για να είναι τυχαίες. Έχουμε διορισμό του Συμβουλίου. Είχαμε προηγουμένως προστασία, σε εισαγωγικά τη βάζω την προστασία εγώ, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου επί 1,5 περίπου χρόνου. Η τελευταία προστασία έλυγε 34 του 2014. Είχε λοιπόν προηγηθεί της 30 Απριλίου το μνημόνιο, 23 Μαρτίου, άρα δηλαδή είχε δέσει η δουλειά. Σωστά μιλάτε. Και έτσι λοιπόν δεν ανανεώθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Βρέθηκε το τινάν ξεκρέμαστο στον αέρα. Και πάλι θα έχει περιθώριο. Ξέρετε πώς. Αν εφαρμοζόταν στην περίπτωση του τινάν, αυτό που κάθε καλόπιστος οφειλέτης δικαιούται να αξιώσει. Μια ρύθμιση. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι αν έγινε ποτέ συζήτηση για ρύθμιση του χρέους, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνεται καθένας έπαιναν κάποια χρήματα στα θυλάκια της τραπέζης μέσω των εισρώων που κατακρατούσε. Είχατε λοιπόν το δικαίωμα, τον Τινάν, όχι εσείς δεν είσαστε τότε, τον Τινάν έχει το δικαίωμα να ζητήσει μια ρύθμιση, αδερφέ. Έστω για τα μάτια του κόσμου, έγινε αυτή η συζήτηση. Πρώτον, είχαν παραιτηθεί ήδη. Σύμφωνοι. Από πρώτο μνημόνιο. Και αν διαβάσετε, που τώρα σας το επέδωσα, τη σύμβαση. Ναι, το είδα. Τράπεζας και το είδα, ναι. Θα καταλάβετε. Διαπιστώνει κανείς, εγώ το διάβασα αυτό που δώσατε τώρα, διαπιστώνει κανείς μια σταδιακή επικάλυψη, ας πούμε, της τράπεζας πάνω στην οικονομική δραστηριότητα του Τινάν. Είπατε εσείς την πρώτη φορά για τοποτηρητή, τη δεύτερη φορά μας την ονομάσατε την κυρία αυτή και τώρα μας δώσατε το στοιχείο αυτό, πραγματικά δείχνει έτσι ένα στρατηγικό, ας πούμε, εγκλωβισμό. Μπορείτε να μας πείτε... Κακόγουστο βέβαια. Ορίστε. Κακόγουστο γιατί γίνεται φανερό. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε κατά κάποιο τρόπο, έστω περιγραφικά, ο τοποτηρητής της τράπεζας Πειραιώς, εκτός από... Για το διάστημα, δηλαδή, μιλάμε από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Σε ποιες κινήσεις προβήκε αυτός, αυτή μάλλον η κυρία ήταν αρμόδια να λέει πόσα χρήματα θα φεύγουν για τους εργαζόμενους. Για τους εργαζόμενους, ναι. Αυτή η κυρία. Για την αναγγελία όμως των ποσών που χρώσταγε τον Τινάν προς το δημόσιο κατά τομία, δεν ήταν αυτή. Για την αναγγελία ποιών ποσών? Φόρων, εννοεί το φόρων. Ποιο? Για το φόρο μη σωτά. Όχι, 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 δεν εννοώ αυτό εγώ. Μιλάμε για εκείνα που θα έφευγαν, που θα έχαν η τράπεζα, που θα ανακούφιζε, αν θέλετε, τον Τινάν. Αυτή η κυρία ήταν υπεύθυνη. Όχι, δηλαδή. Δεν θα ανακούφιζε τον Τινάν. Που θα ανακούφιζε, υποτίθεται, λέμε. Όχι, δεν το καταλάβατε καλά. Θα ζημίωνε παραπάνω τον κύριο Σάλε. Αυτό εννοώ. Αυτή η κυρία ήταν υπεύθυνη, δηλαδή, να κρατούσε τα κλειδιά, με άλλα λόγια, στην οικονομική δραστηριότητα του Τινάν. Ως επιχείρησης. Ως επιχείρησης. Μιλάμε για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αυτό πάντα. Ναι. Σας λέω, μου κάνει εντύπωση πώς έσφυγε σιγά σιγά το λουρί, πώς έσφυγε σιγά σιγά η πεταλούδα. Έτσι. Αμέσως, κύριε Πρόεδρε, αμέσως, μόλις παραιτηθήκαμε,
διορίστηκαν αυτοί που διορίστηκαν κατά καιρούς στο Δέλτα Σίγμα του ΚΙΕΝ και εισέβαλαν, θα το έλεγα, από ό,τι μάθανε, στελέχη της Τράπεζας Πυρεού. Μάλιστα. Στα κέρια απόστα. Μάλιστα. Ήταν δηλαδή σχεδόν προδιαγεγραμμένο ότι η Τράπεζα Πυρεού θα πάρει το νοσοκομείο, έτσι που μου τα λέτε. Μα όταν και στη δεύτερη συμφωνία. Μάλιστα. Λένε να το πάρει το Υγεία. Δεν είναι Πυρεού το Υγεία. Παρά τα αυτά όμως δεν ευδοκίμησε αυτή, αλλά το πήρε ως σκληρός πυρήνας. Αυτό πρέπει να πάρει τον κύριο Καλταμπάνη, ο οποίος είναι σοφός μάνατζερ. Ναι. Και προνόησε να την κάνει με πλάγια βηματάκια, από ό,τι κατάλαβα. Να την κάνει με πλάγια βηματάκια, από ό,τι λέμε. Ή τον επέμπεψαν και αυτόν. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν μας ενδιαφέρει όμως. Κάτι πάντως τον ενόχλησε, ξέρω. Μάλιστα. Αυτή την ομάδα. Εγώ, εμείς μπορούμε να φανταστούμε, γιατί έχουμε εμβαθύνει και στα νομικά ζητήματα, αλλά δεν του παρόντος να πούμε τι μπορεί να τον ενόχλησε. Γιατί πραγματικά αυτή η διαδικασία μέχρι και την τελευταία στιγμή έπασκε. Κάποιοι τον πολεμήσανε εκ των ένδων. Η μία εκδοχή είναι αυτή. Η άλλη εκδοχή όμως ότι ο άνθρωπος, ο σοφός που είναι, που δεν τον ξέρω και πώς, τι άνθρωπος είναι, μπορεί να διέβλεψε κενά και νομικές ατέλειες στη διαδικασία. Ούτε και εγώ το ξέρω. Μάλιστα. Ως εξακοής. Ωραία. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αν διέβλεψε δηλαδή νομικές ατέλειες ή αν διέβλεψε, ας πούμε, κάποια κενά νομικού χαρακτήρος. Εφόσον τις βλέπω εγώ οφθαλμίατρος. Υποθέτω και εγώ ότι. Μάλιστα υπάρχει και αυτή, ξέρετε. Με συγχωρείτε. Ξέχασα να πω ότι ενδιαμέσως. Κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Μαρτίνη. Ότι ενδιαμέσως φωνάξανε πάλι έναν κύριο Γιουβαλάκη. Επί των οικονομικών που τον είχε πριν ο Χαραμής, για τα οικονομικά και θα τους ενημερώσει. Είχε φύγει αυτός νωρίτερα. Παραιτήθηκε. Πήγανε άλλοι δύο ως εταιρεία. Δεν τους θυμάμαι. Μάλιστα. Δεν τους είδα δηλαδή. Ή μάλλον κατά σύμπτωση τους είδα σε ένα δικηγορικό γραφείο. Μάλιστα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και τα παράτησα. Μάλιστα. Με την ιδιότητα και του νομικού, σας το λέω με τα βεβαιότητος, ότι εάν για παράδειγμα ένας δεν ήξερε ότι θα ψηφιστεί στις 19 του μηνός η τροπολογία του Βορύδη, που θα απάλασε για την ασυλία και κυρίως θα έδινε την άδεια ιδρύσεως, κανείς λογικός δεν άνθρωπος. Δεν θα έβαζε καμιά υπογραφή. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό σας μιλάμε για μεθόδευση. Εμένα, και τελειώνω τώρα, δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι η εικόνα που μας δώσατε, έτσι εν κατακλείδη, είναι η εικόνα, ας πούμε, ενός έρμεου. Ουσιαστικά, δηλαδή, ήδη από τον Ιανουάριο είχε προδιαγραφεί η πορεία του και πριν το μνημόνιο ακόμα. Το μνημόνιο απλώς του Μαρτίου, δηλαδή, που λέμε, το μνημόνιο κατανόησης. Το τριμερές αυτό, επέσκυντο βέβαια κείμενο σαφώς, επέτεινε, μάλλον οριστικοποίησε την προδιαγεγραμμένη πορεία. Το βεβαιώνετε αυτό? Συμφωνώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Κύριε Μαρτίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, κύριε Νικολόπουλε. Τι έχουμε? Ας έρθει ο Πρόεδρος εδώ, τακτικός, να τα αντιμετωπίσει.